Ας δούμε τώρα την προπαίδεια του 6. 1 η 6, 6. 2 φορές το 6, 12. 3, 6, 18. 4, 6, 24. 5, 6, 30. Ε, 6 φορές το 6, 6, 6, 36. 6, 7, από αυτό το σημείο αντιστρέφουμε και βάζουμε τον αριθμό 6 μπροστά έτσι, και πίσω τα υπόλοιπα νούμερα, έτσι ώστε να είναι πρώτα οι μικροί αριθμοί και μετά οι μεγάλοι. 6, 7, 42. 6, 8, 48. 6, 9, 54. 6, 10, 60. Γιατί έγραψα με κόκκινο αυτούς εδώ τους αριθμούς? Επειδή με τους έξυπνους πίνακες, με την αντιστροφή την οποία κάνουμε στα γινόμενα και βάζουμε πρώτα το μικρό αριθμό και μετά το μεγάλο, όλους τους προηγούμενους αριθμούς που είναι με μαύρο τους έχουμε μάθει από την προπαίδεια του 2, του 3, του 4 και του 5, που τα είχαμε αντιστρέψει και βάζαμε τα μικρά μπροστά. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πλεονέκτημα που κάνουμε όταν αντιστρέφουμε τα γινόμενα και βάζουμε πάντα τον μικρό αριθμό μπροστά και τον μεγάλο πίσω. Άρα λοιπόν στην προπαίδεια του 6 έχουμε να μάθουμε μόνο 1, 2, 3, 4 γινόμενα. Όλα τα άλλα τα ξέρουμε από τις προηγούμενες προπαίδειες. Αν είδατε τα πινακάκια και παρακολουθήσατε τα βιντεάκια με την προπαίδεια του 2, του 3, του 4 και του 5, με την αντιστροφή που κάναμε, όλα αυτά εδώ τα γνωρίζουμε και τα έχουμε απομνημονεύσει ήδη. Έτσι λοιπόν, όσο μεγαλώνουν οι πίνακες και πάμε στην προπαίδεια του 6, του 7, του 8, θα έχουμε όλο και πιο λίγα να μάθουμε. Αυτά λοιπόν τα οποία ήταν δύσκολα, η προπαίδεια του 6, του 7 και του 8, με την αντιστροφή την οποία είχαμε κάνει και τους πίνακες που βάζαμε το μικρό αριθμό μπροστά και τον μεγαλύτερο δεύτερο, έχουμε λιγότερα να μάθουμε. Στο 6 λοιπόν θα μάθουμε μόνο στην ουσία 1, 2, 3, 4 γινόμενα. Αυτά είναι τα οποία δεν ξέρουμε. Και ακόμα λιγότερα, γιατί το 6, 6, 36 είναι σαν ένα ποίημα και πολύ εύκολα μπορούμε να το μάθουμε. 6, 6, 36 εύκολα απομνημονεύεται. Το 6, 8, 48 πάλι και αυτό έχει ομοιοκαταληξία. 6, 8, 48 και εύκολα μπορούμε να το απομνημονεύσουμε. Το 6, 6, 36 πάλι εύκολα. Στην ουσία δηλαδή στην προπαίδεια του 6 θα μάθουμε μόνο, θα πρέπει να μάθουμε καλά να θυμόμαστε το 6, 7, 42 και το 6, 9, 54. Ας την πούμε λοιπόν άλλη μια φορά από την αρχή. Μία η 6, 6. 2 η 6, 12. Όλα αυτά τα ξέραμε. 3, 6, 18. 4, 6, 24. 5, 6, 30. 6, 6, 36. 6, 7, αυτό το προσέχουμε να το μάθουμε. 6, 7, 42. 6, 8, 48. 6, 9, 54. 6, 10, 60. Σταμάτα το βίντεο εδώ και γράφτην πολλές φορές και προσπάθησε να την μάθεις. Γράφτην μία-δύο φορές στο χαρτί, πες την, διάβασέ την, κάνε μία εξάσκηση, αλλά με αυτόν εδώ τον πίνακα, όχι με τους πίνακες που ήδη γνωρίζεις. Με αυτόν τον πίνακα που είναι διαφορετικός, είπαμε, στη σύνταξή του. Θα βλέπεις πάντα το μικρό αριθμό μπροστά και το μεγάλο πίσω, δηλαδή το 6 το βλέπεις εδώ. Και μετά το βλέπεις από εδώ που συναντιούνται τα δύο, πηγαίνει μπροστά. Λοιπόν, δες αυτόν τον αριθμό, δες αυτόν τον πίνακα, πάγωσε το βίντεο και προσπάθησε να τη μάθεις. Στη συνέχεια, αν νομίζεις ότι
έχεις ήδη κάνει την προετοιμασία σου, συνέχισε το βίντεο και μαζί με μένα προσπάθησε τώρα, δηλαδή μαζί με μένα, να την πούμε και να με προλάβεις, να την πεις πριν από μένα. Ας κάνουμε μια εξάσκηση λοιπόν μαζί. Μία ή έξι. Έξι. Δύο ή έξι. Δώδεκα. Τρεις έξι. Δεκαοχτώ. Τέσσερις έξι. Είκοσι τέσσερις. Πέντε έξι. Τριάντα. 66 36 67 42 68 48 69 54 610 60. Ας την πούμε μια φορά μαζί. 1 ή 6 ή 6, 2 ή 6 ή 12, 3 ή 6 ή 18, 4 ή 6 ή 24, 5 ή 6 ή 30, λέγε μαζί με μένα, 6 ή 6 ή 36, 7 ή 42, 6 ή 8 ή 48, 6 ή 9 ή 54, 6 ή 10 ή 60. Πρέπει να συνηθίσεις και να την ακούς, να συνηθίσεις και η γλώσσα σου να τη λέει και έτσι μόνο την εμπεδώνεις με τη συνεχή επανάληψη. Λοιπόν, άλλη μια φορά να σε εξετάσω τώρα. Για να σε εξετάσω. Πες μου. Να δούμε αν την έμαθες. 1 ή 6. 6. 2 ή 6. 12. 3 ή 6. 18. 4 ή 6. 24. 5 ή 6. 30, 6, 6, 36, 6, 7, 42, 6, 8, 48, 6, 9, 54, 6, 10, 60. Θα μου πεις τώρα, και αν κάποιος με ρωτήσει 8 φορές το 6, τι θα κάνω, δεν ξέρω να το απαντήσω. Όταν σε ρωτήσει κάποιος 8 φορές το 6, εσύ θα σκεφτείς, θα τα αντιστρέψεις στο μυαλό σου και θα πεις 6-8. 6-8, 48. Αν έχεις να κάνεις μια πράξη και πρέπει να βρεις το 7 φορές το 6, δεν είναι πολύ δύσκολο να τα αντιστρέψεις και να πεις 6-7, 42, έτσι όπως το έχεις μάθει. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα μαθαίνεις την προπαίδεια, αν θες να μάθεις λιγότερες πράξεις, λιγότερα πράγματα. Για να δούμε όμως τώρα. Ξέρεις να τη λες ανακατεμένα, να την απαντάς ανακατεμένα. 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 6-8, 6-9, 6 φορές το 10, 6-7, 42, αυτό είναι το δύσκολο, είπαμε πρέπει να μάθεις πολύ καλά. 6-6, αυτό το ξέρεις. 36 είναι ποίημα. 6-8, και αυτό το ξέρεις, μπράβο. 48 έχει ομοιοκαταληξία. 6-9, 54, 6, 18, 2 ή 6, 12, 1 ή 6, 6, 4, 6, 24, 5, 6, 30. Άλλη μια επανάληψη. Όχι μπερδεμένα, με τη σειρά. 1 ή 6. 6. 2 ή 6. 12. 3, 6, 18, 4, 6, 24, 5, 6, 30, 6, 6,
36, 67, 42, 68, 48, 69, 54, 610, 60. Ας την πούμε και μια φορά μαζί, να επαναλαμβάνεις μετά από μένα. 1 η 6, μαζί με μένα μάλλον. 1 η 6, 6, 2 η 6, 12, 3 η 6, 18, 4 η 6, 24, 5 η 6, 30, 6 η 6, 36, 6 η 7, 42, 6 η 8, 48, 6 η 9, 54 και 6 η 10, 60. Πιστεύω ότι ήδη έχουμε κάνει πολλές επαναλήψεις, την έχουμε πει πολλές φορές. Αν νομίζεις ότι δεν την έχεις μάθει ακόμα, μπορείς βέβαια να παίξεις πάλι το βίντεο από την αρχή, replay, να την ξανακούσεις και με τις πολλές επαναλήψεις θα την μάθεις και θα την ξέρεις. Και θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο η γνώση της προπαίδειας στα μαθηματικά. Οπωσδήποτε στον πολλαπλασιασμό, στις διαιρέσεις, αλλά και συνέχεια θα τη χρειάζεσαι και στη ζωή σου και παντού. Περισσότερα βίντεο μπορείς να παρακολουθήσεις στη σελίδα www.mathetikoslogos.gr, μαθητική εφημερίδα, ή στο YouTube πατώντας την αναζήτηση στη διεύθυνση 33 βίντεο 1. Ευχαριστώ που παρακολούθησες.